Λοιπόν, τι έχει συμβεί. Υπάρχει κάποιο κενό σε εκπαιδευτικό προσωπικό, δηλαδή δεν έχουμε δάσκαλο για το ολοήμερο. Που σημαίνει ότι κάποια τμήματα του ολοημέρου, που αφήνουν απ' έξω 35 παιδιά ακριβώς, δεν μπορούν να συνεχίσουν το πρόγραμμά τους μετά τις 1 και 4. Είτε αυτό είναι μέχρι τις 3, είτε αυτό μέχρι τις 4. Καλώς ή κακώς, από την αρχή της χρονιάς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για το ολοήμερο παιδιά και γονείς τους από όλες τις τάξεις, ανεξαιρέτως της εργασίας τους. Και ξαφνικά στη μέση της χρονιάς, με κάποιες μετακινήσεις, ασθένειες και λιμπάδιες εκπαιδευτικών, δεν θέλω να σταθούμε ακριβώς σε αυτό το σημείο, μένουν οι κενές θέσεις και σου λέει ότι ξαφνικά πρέπει να πάρεις το παιδί σου, δεν με ενδιαφέρει τι θα το κάνεις, εμείς δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε και στη φύλαξη και στην εκπαίδευση. Μέχρι στιγμής είχαμε μία κάλυψη. Το μεγαλύτερο κενό έγινε, δηλαδή δεν υπάρχει αναπλήρωση ακόμα και της μίας μέρας. Οι διδάσκοντες μεταξύ τους προσπαθούν, κάποιοι από την παράλληλη στήριξη, κάποιοι από το τμήμα ένταξης, όποιος τέλος πάντων υπάρχει και έχει ελεύθερο χρόνο, σε εισαγωγικά ελεύθερο χρόνο, γιατί όλοι οι δάσκαλοι μας κάτι κάνουν, καλύπτει τα κενά. Αν είναι για μία μέρα, εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Κανονικά όμως θα έπρεπε να μην είναι ούτε και μία μέρα. Γιατί οι δάσκαλοι της παράλληλης στήριξης είναι για συγκεκριμένα παιδιά. Τα παιδιά αυτά έχουν κάνει αγώνα για να έχουν δίπλα τους μία δασκάλα, ένα δάσκαλο παράλληλης στήριξης. Πόσο καιρό τώρα είστε χωρίς ολοήμερο? Αυτό είναι περίπου 1,5 μήνα τώρα από τότε που έχει αλλάξει η διεύθυνση. Κακώς για μένα έχει αλλάξει στα μέσα της χρονιάς η διοίκηση, για να μεταλλήψει κάποια διοικητική θέση ή διεύθυνση, με αποτέλεσμα ο δάσκαλος της 6ης τάξης να γίνει αναπληρωτής διευθυντής και στη θέση του να καλύψει ο δάσκαλος από το ολοήμερο. Ο οποίος βέβαια δεύτερος δάσκαλος βγαίνει σε άδεια πατρότητας για να είναι γυναίκα του. Και ο άνθρωπος θα λείψει για κάποιες μέρες. Αυτές τις μέρες λοιπόν το ολοήμερο είναι υπεράριθμο, υπάρχει θέμα ασφάλειας, δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να ελέγχει. Είναι 135 παιδιά. Δεν μπορεί να τα ελέγχει όλα ένας εκπαιδευτικός και δεν είναι και σωστό. Δεν είναι σωστή η λειτουργία αυτή του ολοημέρου. Και νομίζω ότι πλέον όπως και εμείς, σαν πολίτες, έχουμε και δικαιώματα και υποχρεώσεις, έτσι έχει και το ελληνικό κράτος. Έχει υποχρέωση απέναντι στους αυριανούς Έλληνες, τους μαθητές, τα παιδιά μας, να τους στηρίξει με παιδεία. Με δωρεάν παιδεία.